Αυτά είναι τα εργαλεία με τα οποία κάνουμε το ρεκτιφιέ. Να δούμε αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα εδώ είναι οι πέτρες. Θα εξηγήσουμε πώς λειτουργούν και στη συνέχεια τα άλλα εργαλεία αυτά εδώ, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε διάφορες πατέντες στους κυλίνδους τα δίχρονα, τον δίσκο, βλέπουμε εκεί το μνημονιόμιο, βλέπουμε διάφορα εργαλεία και θα δούμε πώς με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε διάφορες πατέντες, ειδικά στις στηρίδες των δίχρονων κινητήρων. Εδώ έχουμε τις πέτρες, οι οποίες είναι από φ 44,54 χιλιοστά έως φ 50,6 χιλιοστά και είναι για κοπή ξεχόντρισμα και είναι η 3F. Εδώ έχουμε τις πέτρες για φινίρισμα, δηλαδή τις 44,4 έως 50,6 για φινίρισμα που είναι η 6F. Αυτές εδώ είναι από 38 έως 44 και είναι για φινίρισμα γιατί βλέπουμε το 6Φ και αυτές εδώ 38-44 είναι για κοπή για ξεχόντριμνο, γι' αυτό βλέπουμε το 3F. Να δούμε τώρα αυτές πώς τις τοποθετούμε στο μηχάνημα. Εδώ έχουμε την βάση του εργαλείου στο οποίο τοποθετούμε τις πέτρες. Βλέπουμε ότι έχουμε εδώ έναν οδηγό, απέναντι ακριβώς στην άλλη μεριά, άλλον έναν οδηγό και οι πέτρες είναι αυτές οι δύο. Μία, δύο. Για να δούμε πώς τις βγάζουμε από εκεί μέσα. Βιδώνουμε εδώ, έως ότου, και βλέπουμε ότι ταυτόχρονα και οι τέσσερις ανοίγουν. Και είναι λογικό βέβαια. Τέρμα με τη βίδα και βλέπουμε ότι βγήκε μία πέτρα, βλέπετε. Βγάζουμε την άλλη και τους οδηγούς. Έτσι αφαιρούμε τις πέτρες. Να δούμε τώρα πώς τις τοποθετούμε. Να δούμε τώρα πώς συναρμολογούμε τις πέτρες στο εργαλείο. Παίρνουμε μία την πέτρα και τοποθετούμε, είναι και εφαρμοστά. Πιέζουμε απέναντι την άλλη πέτρα. Κουμπώνει τους οδηγούς μασκάρουμε, ξεβιδώνουμε, πιέζουμε τα τέσσερα μπράτσα, τις δύο πέτρες και τους οδηγούς, πιέζουμε καλά. Και βιδώνουμε. Να ελέγξουμε δηλαδή αν όλες οι πέτρες έχουν τοποθετηθεί σωστά και οδηγεί. Τώρα βιδώνουμε λίγο και βλέπουμε ότι η γραμμή αυτή εδώ της πέτρας, το κενό που διαλύζει εδώ, είναι το ίδιο με το άλλο απέναντι. Μην υπάρχει μεγάλη διαφορά δηλαδή στο άνοιγμα της πέτρας. Βλέπω ότι είναι ακριβώς. Έχει το ίδιο άνοιγμα όπως και η οδηγή. Εδώ βλέπουμε τον οδηγό αυτό έχει φτάσει επιφανειακά με κοπή όπως και αυτή εδώ. Όμως είμαστε εντάξει. Πιέζουμε και έχουμε τοποθετήσει τις πέτρες μας. Από την άλλη άκρη εδώ έχουμε τον μπράτσο, το βιδώνουμε. Πάει βιδωτό και η άλλη άκρη εδώ είναι που θα σφίξουμε στο δράπανό μας, είτε κολονάτο είναι αυτό, είτε φορητό χειρός. Είναι
βαρύ εξάρτημα και είναι ειδικό για ρεκτιφιέ. Έτσι τοποθετούμε και αυγάζουμε τις πέτρες. Να δούμε τώρα σε τι χρησιμοποιεί αυτός ο δίσκος. Αυτός ο δίσκος βλέπουμε ότι έχει τοποθετείται, βιδώνεται, στον στροφαλοφόρο άξονα. Και βλέπουμε εδώ ότι είναι, ο δίσκος είναι χωρισμένος από το 0 έως το 360 μοίρες. Τι γίνεται, αυτός ο δίσκος χρησιμεύει αποκλειστικά και μόνο όταν θέλουμε να κάνουμε πατέντες. Δηλαδή, τι είχε με πατέντα, όταν θέλουμε να χτυπήσουμε τους κινητήρες. Ένα κίνητρο εδώ δίχρονο κινητήρα και θέλουμε δηλαδή να πειράξουμε τις θηρίδες για να αυξήσουμε την υποδύναμη του κινητήρα μας. Τι κάνουμε, εδώ βλέπουμε, έχουμε τις θηρίδες εξαγωγής και έχουμε εδώ διάφορες θηρίδες και σάρωσης. Αυτές εδώ μπορούμε να τις ανεβάσουμε λίγο πιο πάνω, έτσι να έχουμε πιο μεγαλύτερη υποδύναμη στον κινητήρα μας. Αυτές εδώ οι θηρίδες όλες, ο εργοστασιακός κινητήρας τοποθετούνται βάσει μυρών. Και τι γίνεται, με αυτόν εδώ τον κίνητρο εδώ, φέρνουμε το πιστόνι, γυρίζω το στροφαλοφόρο άξονα, φέρνουμε το πιστόνι στο άνω νεκρό σημείο και κατεβάζουμε το, στη συνέχεια το πιστόνι έως ότου βρούμε τις θηρίδες είτε εξαγωγής, είτε εισαγωγής, είτε όπως είναι εδώ, σάρωσης. Βλέπουμε τις μοίρες, τρώμε τις θηρίδες ανάλογα με τον κατασκευαστή ή με δικές μας μετρήσεις, έτσι ώστε να φέρουμε τις θηρίδες στο ίδιο επίπεδο, στις ίδιες μοίρες με αυτές που εμείς θέλουμε. Κάθε λοιπόν θηρίδα εδώ έχει τις δικές του μοίρες, τις λεγόμενες εργοστασιακές μοίρες. Από εκεί πέρα εμείς, βάσει αυτού εδώ του δίσκου, μπορούμε να χτυπήσουμε, όπως λέμε στη δικιά μας γλώσσα, ή να αλλάξουμε τις μοίρες έτσι ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη ισχύ του κινητήρα μας. Να δούμε τώρα σε τι χρησιμεύει αυτό το όργανο. Αυτό είναι μια βάση και στη συνέχεια βάζουμε ένα μυρογνωμόνιο εδώ, το τοποθετούμε και το βιδώνουμε στην κεφαλή. Βιδώνουμε λοιπόν το εξάρτημα αυτό στην κεφαλή μας του δίχρονου κινητήρα, με ένα χέρι και είναι λίγο δύσκολο, ορίστε. Θα δούμε από την άλλη πλευρά. Ωραία. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε εδώ ότι εξέχει. Τι συμβαίνει. Όταν θα φέρουμε εμείς το πιστόνι στο άνω νεκρό σημείο, τοποθετούμε εδώ το μυρογνωμόνιο μας στο 0. Δηλαδή ας πούμε ότι έχει φτάσει εκεί, το βάζουμε στο 0. Ένα χέρι δεν γίνεται και εύκολο. Εντάξει, τέλος πάντων, έχετε καταλάβει. Το βάζουμε στο 0. Εγώ πιέζω από κάτω τώρα. Για να το... Ωραία, έχει φτάσει εκεί. Στη συνέχεια, ανεβάζουμε το πιστόνι στο άνω νεκρό σημείο και βλέπουμε το πόσο απέχει δηλαδή το πιστόνι στο άνω νεκρό σημείο με το θάλαμο καύσης. Και από εκεί πέρα αρχίζουμε να μετατρέπουμε το θάλαμο καύσης με το όργανο αυτό, δηλαδή να βρούμε την απόσταση, το κενό, ή μάλλον να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το θάλαμο καύσης του κινητήρα μας. Αυτό λοιπόν είναι το όργανο με το οποίο μετρούμε, μπορούμε να ελέγξουμε δηλαδή εάν το πιστόνι μας είναι στο άνω νεκρό σημείο ή στο κάτω νεκρό σημείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς να διαλέξουμε τον όγκο του θαλάμου καύσεώς μας, του κινητήρα μας. Ας δούμε τώρα σε τι χρησιμεύει αυτό το όργανο που λέγεται αντλία. Τα καρμπυράτερ για να λειτουργήσουν σωστά πρέπει να υπάρχει μια ορισμένη πίεση μέσα στο θάλαμο εδώ του καρμπυράτερ. Με αυτό εδώ το εργαλείο ελέγχουμε εάν όλα λειτουργούν σωστά, δηλαδή εάν η βελόνα μας δεν έχει διαρροές, είτε διάφορες μεμβράνες που υπάρχουν μέσα. Τοποθετούμε
την άκρη εδώ και πιέζουμε. Δίνουμε πίεση δηλαδή μέσα στους καρμπυράτερ μας. Και βλέπουμε ότι το αφήνουμε και πρέπει να είναι σταθερή η βελόνα. Αν η βελόνα αρχίζει και πέφτει, σημαίνει ότι κάποια διαρροή υπάρχει μέσα στο καρμπυράτερ μας. Είτε είναι η βελόνα η οποία δεν δουλεύει σωστά, δεν κλείνει σωστά, είτε κάποια διαρροή υπάρχει εδώ. Λοιπόν, σε ένα σωστό καρμπυρατέρ, θα πρέπει λοιπόν η πίεση να παραμένει σταθερά όπως είναι τώρα εδώ. Βλέπετε, όσο και να την ανεβάσω, κάποια στιγμή θα σκάσει. Πιέζουμε, λέτε, δεν ανεβαίνει παραπέρα. Μέχρι εκεί είναι πολύ καλή. Δεν χρειάζεται να πάει παραπάνω. Εκεί. Βγάζοντας, εδώ θα δείτε ότι θα πέσει. Έπεσε. Με αυτό το όργανο ελέγχουμε το καρμπυράτερ μας. Για φανταστείτε λοιπόν να μην έχει πίεση, ορίστε. Τι κάνει, επίσης, ανεβαίνει. Εάν υπάρχει διαρροή, αυτό κάνει. Αν το καρμπυράτερ μας δεν δουλεύει σωστά, αυτή την κίνηση μας κάνει ο δείχτης, δηλαδή, βλέπετε, χάνει την πίεση και πέφτει. Σημαίνει ότι το καρμπυράτερ μας δεν δουλεύει σωστά. Να δούμε τώρα αυτό το εργαλείο σε τι χρησιμεύει. Αυτός είναι ένας εξορχιάς. Εδώ στην άκρη υπάρχει μια μικρή ροδέλα, όπως είναι αυτή εδώ, την τοποθετούμε στον άξονα και είναι για να βγάζουμε τους σπύρους άνετα, βιδώνοντας εδώ, πιέζει τον πύρο και εξέρχεται από την άλλη άκρη. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία όπως είναι σφυράκια για να διαφορετικά τραυματίσουμε το πιστόλι μας. Αυτό είναι το εργαλείο. Ένα μικρό εξορχία για τον πύρο του πιστολιού μας. Δύο μικροί εξορχίες, οι οποίες είναι για να βγάζουμε το βολάν, το ηλεκτρονικό βολάν ενός δίχρονου κινητήρα. Βιδώνουμε απάνω στο βολάν και με την πίεση εδώ περιστρέφουμε και βγάζουμε το βολάν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να βάζουμε κατσαβίδια από τα πίσω μεριά, να χτυπάμε μπροστά στο ηλεκτρονικό μας βολάν. Είναι ένα πολύ καλό μικρό εργαλείο εξορχέας και αυτός το βιδώνουμε απάνω στο βολάν, βιδεύουμε την βίδα εδώ όπως είναι, όπως βλέπουμε, πιέζοντας και βγαίνει το βολάν πολύ ωραία και άνετα. Αυτό εδώ για να βγάζουμε τα γρανάζια, δηλαδή το ίδιο, τοποθετούμε το γρανάζι από την κάτω πλευρά εδώ, βιδώνουμε και πιέζει το γρανάζι προς τα έξω. Ένας μικρός εξορχίας, πολύ καλός και χρήσιμος για να βγάλουμε τα γρανάζια από το μηχανάκι ή από οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Μία άλλη βάση, είπαμε ότι αυτό το εξάρτημα είναι για να ελέγχουμε το πιστόλι μας που βρίσκεται στο άλλο νεκρό σημείο ή να μετακινούμε με διάφορες θέσεις του πιστονιού μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό εδώ, δηλαδή αυτή εδώ αυτή η βάση με τη βίδα, τοποθετούμε το όργανό μας, μέτρησης εδώ και το βιδώνουμε πάνω στην κεφαλή και έχουμε άμεση δηλαδή ανάγνωση το που βρίσκεται το πιστόνι μας, δηλαδή είτε αυτό χρησιμοποιούμε είτε αυτό εδώ, ανάλογα τις περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο. Αυτό βιδώνεται πάνω στην κεφαλή. Και βλέπουμε δηλαδή και την κίνηση του πιστονιού ταυτόχρονα. Ενώ με αυτό εδώ δεν μπορούμε να δούμε πού βρίσκεται το πιστόνι μας. Ένα πολύ καλό και χρήσιμο εργαλείο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια δοκιμή εδώ να δείτε πώς λειτουργεί το εργαλείο. Παίρνουμε ένα κύλινδρο, αυτό είναι ένας παλιός κύλινδρος, μέσα δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, δεν είναι και παύλη κατάσταση, ένας παλιός κύλινδρος είναι. Θα δοκιμάσουμε ή μόνο θα σας δείξω πώς γίνεται το ρεκτιφιέ με αυτές τις πέτρες. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, λίγο φαίνεται, είναι βρώμικος μέσα. Θα δούμε μετά αφού το περάσουμε τις πέτρες. Εδώ θα δούμε, σφίγγουμε προσωρινά βέβαια, όλα αυτά είναι προσωρινά. Δεν σφίγγουμε τον κίνητρο μας απάνω στη μέγενη, δεν γίνεται με τίποτα. Απλώς είναι μια επίδειξη τώρα πώς μπορούμε, τι γίνεται όταν περάσουμε τις πέτρες. Αυτό γίνεται σε μία σοβαρή, μια σωστή βάση με το κίνητρο μαζί. Αν όχι, μπορούμε να γίνει και μας το παίρνουμε λοιπόν το εργαλείο μας, το σφίγγουμε απάνω εδώ
φορητό μας δράπανο, περνάμε τις πέτρες στη διάμετρο, γιατί αυτό είναι ένας κύλινδρος εκατοστάρης, είναι δηλαδή 50 χιλιοστά. Παίρνουμε τις κατάλληλες πέτρες, λασκάρουμε εδώ, σφίγγουμε, περνάει μέσα, σφίγγουμε εδώ με την βίδα. Σφίγγουμε. Αν θέλουμε μεγαλύτερη πίεση, υπάρχει το διχαλάκι εδώ που του δίνει μεγαλύτερη πίεση. Ρίχνουμε λίγο πετρέλαιο και με μικρή ταχύτητα πάνω κάτω. Εάν το είχε χαλαρώσει η πίεση, σφίγγουμε λίγο παραπάνω εδώ ή από τη βίδα ή από το δίχαλο. Εκεί, έκανε παραπάνω και δοκιμάζουμε. Πάνω κάτω. Λίγο πετρέλαιο. Πάνω κάτω. Σταματάμε και ελέγχουμε τον κύλινδρο μας. Λοιπόν, θα το δούμε με λίγο πανάκι, το καθαρίσω γιατί έχει πολύ πετρέλαιο, δεν θα φανεί. Με λίγο πανάκι τώρα θα το δείξουμε. Εδώ θέλω να δείτε τώρα, θα βάλω το φως να δούμε τον κύλινδρο μέσα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Φανταστικό. Το λίγο που έχω περάσει, το πολύ λίγο, κοιτάξτε τι γραμμές. Είναι χιαστή πάνω κάτω. Είναι οι μισές βιδώνουν προς τα κάτω και άλλες βιδώνουν αντίστροφα σε σχήμα χ. Αυτές οι γραμμές δεν μπορεί να τις δεις με γυμνό μάτι όταν δεν έχει φως. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν φαίνεται τίποτα. Πρέπει να ρίξεις φως απάνω. Και αυτό είναι που κάνει το καλό ρεκτιφιέ, δηλαδή μέσα από αυτές τις γραμμούλες τις ψηλές που είναι οι λεγόμενες μακρο και μικρο γεωμετρικής του γεωμετρικού σχήματος, δηλαδή το βάθος, αυτό εδώ περνάει με το λάδι μέσα και έτσι λαδώνεται ο κύλινδρος πάρα πολύ καλά. Φανταστικός, κοιτάξτε εδώ, οι γραμμές δεξιά και αριστερά πάνω κάτω, σε σχήμα χ. Αυτό είναι το ρεκτιφιέ. Τώρα, όσον αφορά, θα μου πείτε πώς μπορώ εγώ να το ελέγξω, αν έχω, είναι η διαστάσεις που θέλω. Υπάρχουν και τρόποι να το ελέγξουμε. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ρολόγιο. Εγώ δεν έχω ρολόγιο. Το είχα ελέγξει μία φορά μόνο με ένα ειδικό ρολόγιο να δω αν υπάρχει διαφορά στο κάτω σημείο με το πάνω. Άνω νεκρό σημείο και στο κάτω νεκρό σημείο. Δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά τις ανοχές. Δηλαδή, αν η πάνω απόσταση εδώ που δείχνει το δάχτυλο μου στο άνω νεκρό σημείο είναι μεγαλύτερη από ότι είναι στο κάτω νεκρό σημείο. Το έχω ελέγξει με μηχανήμα, με ηλεκτρονικό. Δεν υπάρχει καθόλου διαφορά. Είναι παράλληλο και αυτός ο κίνδυνος εδώ είναι ο αγωνιστικός, τα λεγόμενα τα go-kart. Εκατοστάρι με 20.000 στροφές. Έτσι γίνεται το ρεκτίφιο, το σοβαρό. Αυτά είχα να πω. Τώρα όσον αφορά αν είμαστε στην διάσταση που θέλουμε, το ρεκτίφιο μας εκεί που θερμασίζουμε, ας υποθέσουμε ότι έχουν ένα πιστόνι 50 χιλιοστά ακριβώς, δηλαδή 0-0. Ανοχή του είναι 50 συν πλην 0. Πώς μπορώ εγώ τώρα να ελέγξω αν αυτή η διάστασή μου είναι εκεί που θέλω? Υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε, είτε με ένα ειδικό ρολόι μνημονόμιο το οποίο το τοποθετείτε εδώ μέσα και ελέγχουμε την διάστασή του, πόσο είναι αυτή, και εάν τη βρούμε λίγο μικρή, συνεχίζουμε τα ρεκτιφιέ. Αλλά σας λέω, υπάρχει τρόπος. Τοποθετούμε το πιστόνι μέσα στον κύλινδρο και θα σας πω μια άλλη φορά πως ελέγχουμε εάν ο κύλινδρος μας έχει την κατάλληλη διάσταση που θέλουμε και την κατάλληλη ανοχή όσον αφορά το πιστόνι μας και το ελαττήριό μας. Υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε όπως κάνουμε και εμείς και στα αγωνιστικά. Δεν είναι αρκεί μόνο να ελέγξουμε την διάσταση εδώ. Πρέπει να τοποθετήσουμε το πιστονάκι μέσα στον κύλινδρο και από εκεί πέρα υπάρχει μια άλλη διαδικασία με διάφορα άλλα φτηνά όργανα που τα ελέγχουμε. Αυτά είχα να πω.